ότι η παραγγελία του τέλους. Για μάθουμε να προσευχόμεθα σε αυτή την κρίση που κυρίως είναι η οικονομική κρίση και μετά η οικονομική, αλλά να μου πείτε και η οικονομική κρίση στη γη της όλους μας. Όλοι μας έχουμε δυσκολίες, όλοι μας έχουμε προβλήματα και πολλές φορές είναι αυτό της ακονή και μέσα στην οικογένεια και μέσα στις εργασίες μεταξύ μας είναι και η οικονομική παράγοντα. Όμως αυτό που παρατηρήσετε σας λέω, όποιοι μαθαίνουν και προσέχουν, ιδιαίτερα να παρακαλώ την Παναγία, τότε στο παραδείγμα, στο παραδείγμα, στο παραπέντε, ο Θεός βοηθάει, η Παναγία βοηθάει. Γι' αυτό είναι η ευλογία που έχει για αυτόν τον λαό που μεγαλοπρεπεί, που είναι αφιερωμένο στην Ευαγγελία και την Παναγία, να προσέχεται και να παρακαλεί. Είναι η ώρα που πραγματικά χρειάζεται προσευχή. Είναι η ώρα που δυστυχώς ο άνθρωπος ελισμόδησε την προσευχή. Πρέπει να προσευχόμαστε. Και μάλιστα είναι κάποιος ενάντιος άνθρωπος σας που έγινε ρόλος και μην του το εσείς. Μου ελεφανίστηκε ο Άγιος Δεκτάρχος και μου λέει, παιδί μου, έχουμε ευαγγελία. Του λέει, γιατί άδεια. Δεν με επικαλούνται οι άνθρωποι να τους βοηθήσουν. Και ακριβώς σήμερα δυστυχώς εγκατάλειψε ο διάβολος και μας έδωσε μια πνευματική τάχη. Και βλέπουμε και πολεμούμε σε μια τρομοκρατία, σε μια ανθρωποκεντρική θεώρηση και ξεχνούμε την παρουσία της χάρης. Ξεχνούμε την παρουσία των Αγίων. Ξεχνούμε την παρουσία της Παναγίας που πραγματικά βοηθάει τόσο πολύ και σε αυτόν, σε αυτή την κατάσταση που ζει η πατρίδα μας. Δεν θα την βοηθήσει ούτε η Τρόικα, ούτε η Ευρώπη, τίποτα. Μην περιμένετε. Θα την βοηθήσει η Παναγία. Γι' αυτό έχουμε έτσι σε αυτή την ώρα που είστε όλοι μαζί, που είμαστε όλοι μαζί, να την παρακαλέσουμε μόνο το βάρο τη καρδιά μα, με όλο το ειρήνη μα και αυτή που είναι η μητέρα του Θεού. Αυτή που έρχεται, που είχε τόσους πειρατούς και τόσες λήψεις, για αυτό όταν ο Άγιος Σημειών ο Θεολόγος τη συνάντησε που ήθελε το πνεύμα της στο ιερό, δεν την επίνεσε την Παναγία του. Δικαίως έπρεπε να φαίνεται ότι μεγέννησε το σεσαρωμένο Θεολόγος. Αλλά τι της είπε. Εσύ της είπε θα περάσεις πολλά. Δια της ψυχής σου θα διέχει ορφέα. Διότι ακριβώς έφερες τον λόγο του Θεού το σεσαρωμένο και θα ακολουθήσει στο σταυρό. Γι' αυτό μέσα στην Εκκλησία, αδελφοί μου, δεν εντασσόμεθα για να μας πηγαίνουν όλα καλά. Εντασσόμεθα στην Εκκλησία και φέρνουμε την πείρα από την χάρη του Παναγίου Πνεύματος, διότι μέσα στην Εκκλησία πρέπει να πάρει κανείς την εξίσου πείρα. Παρακαλούμε, να προσκύνουμε, να την ηγετεύουμε και να μεταβαίνουμε ότι αυτή θα είναι ταχύσιμη βοήθεια και ταχύσιμη αντίληψη και θα έρθει να μας βοηθήσει ώστε πραγματικά να προχωρήσουμε και να έχουμε ένα αισιοδέλο. Το αισιοδέλο που κάθε ανθρώπου είναι η βασιλεία των ουρανών. Αμήν. Μην απολύνεις τον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η αφαμήν το σωτήριο. Είναι μία από τις 7 χώρες που έχουμε τώρα την παιδεία. Να τη λέγουμε τώρα την παιδεία από την παρουσία μας, ιδιαίτερα με τις προσευχές των αγγελικών.